Όπως σας είχαμε αναφέρει και στην αρχή της εκπομπής, έχουμε τη χαρά σήμερα και τη σύμπτωση με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα γυναίκας να φιλοξενούμε μια κυρία των γραμμάτων εδώ και της λογοτεχνίας, την κυρία Ρέα Γαλανάκη, με αφορμή και την παρουσίαση του βιβλίου της και στην πόλη μας εδώ αύριο το βράδυ. Καλησπέρα σας, κυρία Γαλανάκη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Καλώς μας ήρθατε. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Και εμείς με χαρά σας έχουμε κοντά μας. Και με αφετηρία το βιβλίο σας, το νέο σας βιβλίο που πρόσφατα κυκλοφόρησε, Δύο γυναίκες, δύο θεές, πιστεύω ότι θα κάνουμε και με τους φίλους που μας ακούν, τις φίλες και τους φίλους, μια ωραία συζήτηση. Ας ξεκινήσουμε βέβαια από τη σημερινή ημέρα. Τέτοιες ημέρες λένε κάτι για εσάς? Έχουμε πάρα πολλές ημέρες και στεκόμαστε στη σημερινή. Έχουν κάτι ιδιαίτερο για εσάς? Δεν έχουν κάτι το ιδιαίτερο, αλλά χαίρομαι που υπάρχει μια μέρα που είναι αφιερωμένη στη γυναίκα. Σε πολλά πράγματα είναι αφιερωμένες διάφορες μέρες. Καλό είναι, δείχνει μια σκέψη προς μια κάποια κατεύθυνση. Δεν σημαίνει ότι αλλάζουν τα πράγματα βαθύτερα, αλλά το ότι υπάρχει έστω και μία ημέρα αφιερωμένη στις γυναίκες, για να γίνει αυτό υπήρξαν τόσοι αγώνες και τόσο μελάνι χύθηκε και τόσα πράγματα τράβηξαν οι γυναίκες, που χαίρομαι που υπάρχει. Εσείς στη δική σας την πορεία συναντήσατε ζητήματα που είχαν να κάνουν με τα δικαιώματά σας, με τη δική σας την καθιέρωση, αν θέλετε, στο δικό σας μονοπάτι που ακολουθήσατε? Θα έλεγα όχι πολλά, με την έννοια ότι επειδή εγώ ήμουν ανακατεμένη στα εναντίον της δικτατορίας και είχα πολύ παρέα με τους διανοούμενους εκείνης της εποχής, τους αριστερούς, τους αντιστασιακούς, δεν είχα μεγάλα προβλήματα. Υπήρχε μια αντίληψη ισότητας για τις γυναίκες και στον εκδοτικό χώρο, οπότε δεν είχα, θα έλεγα, πολλά ίσως τέτοια προβλήματα. Πιο προσωπικά. Ναι. Πιο προσωπικά, βεβαίως, όλοι έχουμε, όλες στη ζωή μας και μάλιστα γυναίκες στις ηλικίες μου. Υπάρχουν πολλές αντιλήψεις και γενικότερα, κυρία Γαλανάκη, ναι, είμαστε στον 21ο αιώνα, αλλά κάποια πράγματα τα συζητάμε και μάλλον θα τα συζητάμε για πολύ ακόμα. Και προσέξτε, μιλάμε για τις γυναίκες στη Δύση. Δεν αφήνουμε όλα τα υπόλοιπα, έτσι. Ναι, δεν πάμε πιο βαθιά. Δεν πάμε. Γιατί τότε το πράγμα σηκώνει και δεν είναι βέβαια για... Είναι τραγικές οι περιπτώσεις που τις ακούμε και εμείς και τις σχολιάζουμε. Για δύο γυναίκες όμως και το βιβλίο σας, κυρία Γαλανάκη. Πάμε εκεί. Κάνουμε τη γέφυρα. Κάνουμε τη γέφυρα, λοιπόν. Συμπτωματικά, για δύο γυναίκες και όχι όποιες και όποιες. Έχουν και μια θεϊκή υπόσταση. Ναι. Πείτε μας για αυτές. Δεν έχουν σχέση μεταξύ τους. Καμία, απολύτως. Η μία είναι η θεά Αθηνά. Ναι, αλλά ναι. Μέσα από το άγαλμα που έφτιαξε ο Γιαννούλης Χαλεπάς, ένα πύληνο άγαλμα 60 εκατοστά, που το ονόμασε Αθηνά Βοσκοπούλα και εικονίζει την Αθηνά, τη θεά Αθηνά, να έχει πολλά πράγματα και στα ρούχα και στο στήσιμο, από μία κρατάει μία καρδάρα με μία βοσκοπούλα την εκεί. Επίσης υπάρχει ένα κατσικάκι που καταχαρούμενο χαϊδεύεται στα πόδια της και αυτή το χαϊδεύει με το χέρι της. Έχουμε παρεπιπτόντως εδώ, έχουμε ένα βιβλίο για το Χαλεπά και βλέπουμε, όσο μας, για τους φίλους που μας ακούν και δεν βλέπουν, έχουμε την εικόνα στο αγαλματάκι αυτό που έφτιαξε. Και πράγματι είναι πολύ ιδιαίτερο και πολύ τρυφερή η σκηνή αυτή. Και θα μας πείτε γιατί επιλέξατε από αυτό να γράψετε την ιστορία. Και η δεύτερη πρωταγωνίστρια μας έρχεται από εδώ. Είναι ντόπια. Εντελώς. Γειτόνισσα. Είναι γειτόνισσά μας, από την Κνωσό μάλιστα. Και από το μουσείο, γιατί στο μουσείο βέβαια βλέπαμε... Δεν έχω πάει στο καινούριο, σκοπεύω να πάω αυτή τη βδομάδα. Στο μουσείο βλέπαμε
αυτές τις υπέροχες τις ηχογραφίες με την Παριζιάννα, με τις γυναίκες της μινωικής εποχής, όλα αυτά. Εντυπωσιακές, έτσι. Εντυπωσιακές, και... αγέροχες, ισότιμες. Αν το πούμε αυτό την ημέρα της γυναίκας, δηλαδή η ισοτιμία που φαίνεται από τη ζωγραφική ότι είχαν οι γυναίκες στο μινωικό πολιτισμό, οι γυναίκες με τους άνδρες, δεν επανελήφθηκε στην ελληνική κοινωνία που διαδέχτηκε τη μινωική. Οι Έλληνες δεν είχαν σε ισοτιμία τις αξιοπρεπείς γυναίκες. Ναι, υπάρχει μια διαφορά της μινωικής κοινωνίας στην αρχαιότητα σε σχέση με άλλες περιοχές, η αλήθεια είναι. Ναι, ναι, ακριβώς. Και γι' αυτό η Αριάδνη μου είναι η θεά ενός δίοντος κόσμου, ενώ ανατέλει ένας καινούριος, δει ο μινωικός πολιτισμός, ανατέλει ο ελληνικός, αλλά η ίδια δεν έχει μιλήσει ποτέ. Οι Μινωίτες δεν είχαν αφήγηση γραπτή, το ξέρουμε αυτό όσο μπορούμε να το ξέρουμε. Δεν έχουμε βρει κάτι πάντως σε αφήγηση δική τους γραπτό. Επομένως, ό,τι είπαν το έπανε με τη ζωγραφική. Και με αυτές τις ωραίες αναπαραστάσεις που μας έχουν φτάσει. Τι λοιπόν ήθελε να... Ας ξεκινήσουμε από την Αριάδνη. Ναι, ήτανε θεά, ήτανε θεά, βλαστική θεά. Ήτανε πριγκιποπούλα, κόρη του Μήνος, η τρίτη σε μία σειρά γνωστών γυναικών της βασιλικής οικογένειας, ας πούμε, βέβαια, σε μυθικό χρόνο, δεν μιλάμε με χρονολογίες. Ακριβώς, και τέτοια, ναι. Η Ευρώπη, η Πασιφάη και η Αριάδνη, με άλλες που τις τριγύριζαν. Προσέξτε τούτο, ο Μήνωας δεν έχει ποτέ ονοματιστεί. Οι γυναίκες όμως, οι σύζυγες με του Μήνωα, ονοματίζονταν. Ναι. Έτσι και η Ευρώπη και η Πασιφάη, ναι. Και βέβαια και η Αριάδνη και η Φέδρα, διάφορα άλλα γυναικεία πρόσωπα. Γιατί εσείς, τι θα ήθελε, και αυτό κάνετε και στο βιβλίο σας, να μας πει η Αριάδνη, που όλος αυτός ο μύθος που μας έχει φτάσει δεν κατάφερε να μας το πει. Ακούστε, είναι σημασία έχει ποιος μιλάει για ποιον. Για την Αριάδνη μίλησε ο Θησέας, δηλαδή ο ελληνικός πολιτισμός. Για ποιο λόγο? Γιατί οι Έλληνες είχαν γραφή. Έγραψαν κείμενα τα οποία έμειναν. Έτσι. Ενώ οι Μινωίτες δεν είχαν γραφή, δεν έγραψαν. Επομένως, την ιστορία της Αριάδνης, τον έρωτά της με τον Θησέα, ανέλαβαν να μας τον πουν οι Έλληνες. Έτσι. Μιλάνε δηλαδή μια άλλη κοινωνία, ένας άλλος πολιτισμός. Και βεβαίως όσον αφορά το Θησέα και την Αριάδνη, ήταν ο μύθος υπομένος από τη μεριά του άντρα, του νικητή ή του δίθεν νικητή, και επομένως η γυναίκα δεν είχε μιλήσει ποτέ για αυτή τη σχέση. Η λογοτεχνία μας δίνει αυτά τα μικρά δικαιώματα να μπούμε στους μύθους και να τους ξαναδιαβάσουμε. Και για τους φίλους που ίσως δεν έχουν πρόχειρη την ιστορία αυτή, με μια κουβέντα είναι ότι τον είχε ερωτευτεί η Αριάδνη το Θησέα. Σαφώς. Τον βοήθησε με το Μινόταυρο βέβαια, την πήρε μαζί του, αλλά την εγκατέλειψε πολύ, πολύ γρήγορα. Αυτό είναι το κλασικό. Το κλασικό. Ναι. Αυτό που μας έρχεται μέσα από... Την εγκατέλειψε μέσα από μετά το πρώτο βράδυ, να το πούμε σχηματικά. Ενώ αυτό που θέλω εγώ να κάνω είναι να υποστηρίξω την Αριάδνη μέσα από αυτό που ήταν, εκτός από το να είναι ερωτευμένη, δηλαδή να ποθεί, γιατί δεν μιλάμε με ρομαντισμό για τον έρωτα φυσικά εκείνη την εποχή. Τι άλλο ήταν η Αριάδνη εκτός του ότι ακολούθησε τον Θησέα? Τι ήταν? Ήταν μια πριγκίπισσα, ήταν ιέρια και ήταν, ας πούμε, και βλαστική θεά, όπως ήταν όλες οι γυναίκες της βασιλικής οικογένειας. Επομένως, ας πούμε, είχε ένα κύρος, είχε μια προσωπικότητα, είχε μια περηφάνεια και στην οποία μπόρεσε να στηριχτεί, και αυτό δεν το έπιασαν καθόλου οι Έλληνες. Ότι δεν θα μπορούσε δηλαδή τόσο πρόχειρα να... Ναι, ήταν το κακόμορο το κοριτσάκι για τους Έλληνες, ναι, κατά κάποιο τρόπο, που επιπλέον η αθώα πρόδωσε, ναι, έκανε όλα αυτά. Ακριβώς. Και πάμε στην άλλη, η δεύτερη νουβέλα, γιατί είναι δύο νουβέλες το βιβλίο σας, που έχει να κάνει με την Παλάδα, με την Αθηνά. Αλλά με, ναι, την μορφή, ξαναλέμε, όπως τη σκέφτηκε ένας τεράστιος και για μένα δημιουργός, ο Γιαννούλης Χαλεπάς. Ο ιερότερος. Λέμε ότι και ο Παπαδιαμάντης είναι ο Άγιος της λογοτεχνίας. Ο Χαλεπάς είναι ο Άγιος της γλυπτικής, όχι μόνο Άγιος, είναι Άγιος Μάρτυρας. Γιατί
είχε πράγματι μία τόσο μαρτυρική ζωή που κανένας άλλος καλλιτέχνης στην Ελλάδα μάλλον δεν είχε. Είναι φοβερό ότι, αν θέλουμε, η ζωή του έπαιξε παιχνίδια, αλλά από την άλλη του έδωσε και το χρονικό περιθώριο ζωής να μπορέσει να γυρίσει αυτές τις δυσκολίες και τα τραγικά γεγονότα και τουλάχιστον στα τελευταία χρόνια του βίου του να ευτυχίσει πάλι και της αναγνώρισης και της δημιουργίας και της καταξίωσης. Το χρονικό περιθώριο δεν έχει τόσο σημασία. Βέβαια, καλό ήταν που έζησε πάρα πολλά χρόνια, ιδιαίτερα για εκείνη την εποχή, αλλά σημασία έχει το πόσο ίδιος μπόρεσε να συνεχίσει να είναι γλύπτης μέσα από εξαιρετικά αντίξωες συνθήκες. Μέσα από πολλά χρόνια εγκλεισμού σε τρελοκομείο, στην Κέρκυρα, μέσα από μια μάνα που του κατέστρεπε τα πάντα στην Τίνο, μέσα από το γεγονός ότι δούλευε αφού γύρισε από το φρενοκομείο της Κέρκυρας και ζούσε με τη μάνα του περίπου 28 χρόνια στην Τίνο, αφού πέθανε η μάνα του μπόρεσε να συνεχίσει την γλυπτική. Και όσο ζούσε η μάνα, τα χάλαγε όμως. Τέλος πάντων, μπόρεσε να συνεχίσει να είναι γλύπτης. Και αυτό που ίσως πρέπει να πω είναι γιατί διάλεξε αυτό το μικρό άγαλμα, την Αθηνά Βοσκοπούλα, τη θεά Αθηνά, την οποία παρουσιάζει ένα μείγμα θεάς και βοσκοπούλες. Δηλαδή η θεϊκή και η ανθρώπινη υπόσταση. Ναι, κοιτάξτε όμως, είναι η σοφία που έχει και μία, ας πούμε, άλλη παράδοση, η οποία μάχεται, και υπάρχει από την άλλη μεριά και η ειρηνική σοφία. Και υπάρχει ένας συνδυασμός αυτών των δύο πραγμάτων. Και γιατί ο Χαλεπάς, παρόλο που δεν έγραψε ο ίδιος, σώζονται λίγες φράσεις του από τρίτους, ο Χαλεπάς ήταν ένας βαθιστόχαστος άνθρωπος. Δηλαδή οι συμφορές αλλά και η μεγάλη του ικανότητα στην τέχνη, το ταλέντο του, η επιμονή του, το πείσμα του, νομίζω ότι τον οδήγησαν σε μια βαθύτατη σοφία. Όταν πια ήταν ο Παρίας, ο σαλός του χωριού, ο τρελός του χωριού, όλα αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, αν θέλουμε να πούμε γιατί η Αθηνά Βοσκοπούλα, γιατί από πού θα ξεκινήσει να γράψει για το Χαλεπά. Εγώ ξεκινάω από αυτό το μικρό άγαλμα γιατί μου δίνει κάποια ερμηνευτικά σχήματα. Mm-hmm. Δηλαδή όταν ο Χαλεπάς, όπως είπαμε, ζούσε... Επιλέγεται την περίοδο και ναι. Επιλέγεται και την περίοδο μετά την... Το φρενοκομείο της Κέρκυρας. Ακριβώς, όταν επιστρέφει πια στο χωριό του, στον πύργο. Έχει φάσει η ζωή της. Την πρώτη ήταν αυτός ο λαμπρός γλύπτης με τις σπουδές, με τα μαρμάρινα γάλματα, όλοι ξέρουμε, την κοιμωμένη κτλ. Η δεύτερη είναι που τρελάθηκε και δεν μπορούσε να δουλέψει και κλείστηκε στο φρενοκομείο πολλά χρόνια και ξεχάστηκε. Σχεδόν 14 χρόνια ήταν. Σχεδόν 14. Η τρίτη φάση είναι που τον βγάζει η μάνα του μετά που πέθανε ο πατέρας του. Τον φέρνει στην Τίνο και ζει εκεί πέρα 28 χρόνια. Στα πρώτα ζούσε η μάνα του, τα μισά, στα άλλα μισά είχε πεθάνει. Και η τελευταία φάση, η λαμπρή, είναι όταν όλοι πια τον έχουν ξαναβρει σε γλύπτη, όχι του μαρμάρου. Ναι. Είναι αυτό μια στροφή και θέλω να πούμε και γι' αυτό κάτι. Εξαιρετικά περίεργη και συγκλονιστική θα έλεγα. Λοιπόν, το γεγονός ότι έβωσε τα πρόβατα στα βουνά. Αυτό τον βοηθούσε να βρει τον πυλό. Ήξερε που είναι ο πυλός και ήξερε γιατί παλιότερα ήταν πολύ καλός κυνηγός, λένε. Έτσι, επομένως, ήξερε πάρα πολύ καλά που υπάρχει πυλός στις γούβες των βράχων. Τον κατέβαζε στο σπίτι του και στο υπόγειο προσπαθούσε να τον δουλέψει τα βράδια πλάθοντάς τον με νερό. Έτσι. Και έκανε αγάλματα, τα χάλαγε η μάνα του καμιά φορά και αυτός. Μετά το θάνατό της έχουν μείνει πολλά και σιγά σιγά τον αναγνωρίσαμε πάλι σε γλύπτη. Επομένως, πέστε μου. Είχε μια μάνα παύλα μύδια θα έλεγα εγώ. Έτσι τη λένε όλοι, μόνο που η μύδια δεν είναι καθόλου μια απλή υπόθεση. Ναι, τηρουμένων των αναλογιών βέβαια, είναι μια άλλη υπόθεση. Η Τσατσάρη είναι. Τσατσαρίνη, έτσι τη γράφουν οι πηγές. Ναι, έτσι. Που τον έσπρωξε στο να προσπαθεί να βρει και αυτός ένα διέξοδο μπροστά σε αυτό το δικό της το αδιέξοδο. Ναι. Πιστεύετε ότι και το να ασχοληθεί με τη βοσκή και να είναι στα βουνά ήταν ένας τρόπος να κρατήσει τα λογικά του, δηλαδή μια εσωτερική του πάλι εκεί στη μοναξιά του και στην ησυχία του και μόνος αντιμετώπιζε και στο σπίτι του για να μπορέσει να κρατηθεί.
κάνω αυτή την πρόταση. Δεν είναι καμία απόδειξη φυσικά. Η Λαμπράκη δέχεται ότι κάνω ερμηνευτικά σχήματα μέσα από το βιβλίο μου, η Μαρίνα Λαμπράκη Πλάκα, που συνομιλήσαμε στη μεγάλη παρουσίαση του Γιαννού. Υποθέτω μάλλον ότι το γεγονός ότι έπρεπε να βόσκει τα πρόβατα της οικογένειας καταρχάς, γιατί ήταν πάμπτωχη πλέον, και ότι ζούσα στα βουνά, ξέφευγε λίγο από αυτή τη μιζέρια της μάνας των φωνών, ας πούμε, του χωριού που τον στέλνανε να κάνει θελήματα, που τον κοροϊδεύανε, οι περισσότεροι τουλάχιστον, όχι όλοι. Και ένιωθε αλλιώς, πιστεύω, ένιωθε αλλιώς και επιπλέον. Ας σκεφτούμε δύο πράγματα. Πρώτον, τη μεγάλη συναισθηματική σχέση που απέκτησε με τα προβατάκια του, που είναι διαπιστωμένη από πάρα πολλές μεριές, και το άλλο είναι το ότι αυτή η ζωή στα βουνά που περπατούσε ελεύθερος τον βοηθούσε να βρει το υλικό που τον έβγαλε, ας πούμε, από τον θάνατο, που τον βοήθησε να συνεχίσει να δημιουργεί, να είναι δημιουργός. Είναι πολύ σημαντικό το ότι έβγαινε στα βουνά. Και κύριε Γαλανάκη, να σκεφτούμε και έτσι και αυτό το παιχνίδι, ίσως, ότι πυλός και νερό ήταν αυτά που επέλεξε. Τελικά του Θεού, όπως λέω. Από τι είμαστε. Ναι, έτσι, εντάξει, ναι. Η θρησκεία και θέλει και κάτι άλλο, αλλά σύνενε. Ναι. Και αυτό έτσι μέσα σε όλο αυτό το κλίμα το λέμε, εννοείται. Το αντίθετο, το άκρο αντίθετο του Μάρμαρου. Δηλαδή ότι πιο ευτελές, το οποίο δεν πουλιέται. Φυσικά ποιος θα έπαιρνε στο χωριό, στην πόλη των Μαρμαράδων, που είναι ο πύργος. Ναι. Ποιος θα έπαιρνε, ας πούμε, ένα πύλινο κατασκευασματάκι. Κανείς. Και πιο εύθραυστο και... Ναι, χωρίς αξία. Χωρίς αξία. Μια σπουδαία λοιπόν προσωπικότητα, από τις πιο σπάνιες η περίπτωσή του. Μελετήσατε λοιπόν, είχατε από παλιά αυτήν την ανάγκη και για τις δύο προσωπικότητες. Ναι. Και μάλιστα, μυθικές είναι και οι δύο. Μυθικές, εντάξει, ναι, μόνο που ακούστε δεν είναι μυθικές, μυθοποιημένος είναι ο Χαλεπάς. Ο Χαλεπάς, ναι. Ενώ μυθική είναι η Αριάδνη. Σωστά. Έτσι, αν μου επιτρέπετε. Βεβαίως. Ναι. Ο Χαλεπάς είναι ιστορικό πρόσωπο, μυθοποιημένο, αλλά και ανεξερεύνητο. Είναι ένα ένιγμα. Εξακολουθεί και θα μείνει ένα ένιγμα, γιατί πραγματικά είχε μία, ας πούμε, έξοδο από το δικό του λαβύρινθο, που δεν τη βρίσκουμε εύκολα στους καλλιτέχνες. Συνήθως τους χτυπάει τρέλα και μένουν εκεί. Βυζινός, Μητσάκης, να πάρω παραδείγματα της εποχής του στη λογοτεχνία. Μπόρεσε όμως με τον πυλό, αυτό το εύθραυστο που λέμε υλικό, να δείξει πραγματικά, να εκφράσει τον ψυχισμό του σε σχέση με το μάρμαρο που είχε την τελειότητα, έτσι, την εξωτερική. Προσπαθούσε με άλλα μέσα να δείξει τότε την... Όχι μόνο εύθραυστο, αλλά και εξαιρετικά ευτελές. Δεν το αγόραζε καν, δεν ήθελε εργαλεία να το δουλέψει. Μιλάμε για έναν άνθρωπο που λέμε ήταν πάρα πολύ φτωχός, όπως αναφέραμε, το στέλναν για θελήματα, και αυτός όμως συνέχισε να κάνει τα γαλματάκια του. Με αυτά τα γαλματάκια αναγνωρίστηκε για δεύτερη φορά από τους σπουδαίους ανθρώπους των τεχνών στην Αθήνα, σαν ο μείζον γλύπτης της Ελλάδας. Έτσι, ήταν τελείως διαφορετικά τα γάλματα στο μάρμαρο από αυτά που έφτιαχνε στον πυλό. Στον πυλό ήταν πολύ πιο ελεύθερα στη σύνθεση, μικρότερα. Δεν είχαν κανένα δημόσιο προορισμό. Έτσι, ήταν δικά του δεν πράγματα. Δεν τα σκεφτόταν. Ίσως γι' αυτό τον συναντάμε καλύτερα σε αυτά. Λέγονται πολλά. Εμένα μου αρέσουν και τα αγαπώ. Και αλλά θαυμάζω όμως και τα μαρμάρινα. Η αλήθεια είναι ότι είναι και αυτά φοβερά. Και μας λέγατε και για την Αριάδνη, είπαμε επειδή είπαμε για τα πρόσωπα αυτά, ότι θέλατε να γράψετε για... Ναι, ήθελα να γράψω, λοιπόν, ναι. Και μάλιστα έχουν προϋπάρξει και για τα δύο πολύ μικρά διηγήματα, τα οποία όμως, επειδή τα πρόσωπα αυτά με βασανίζανε πάρα πολύ και τα διηγήματα ήταν παραγγελία, τα διηγήματα αυτά, και έπρεπε να έχουν ορισμένο αριθμό λέξεων, δεν μπόρεσαν να μου βγάλουν αυτό που είχα να πω για αυτές τις προσωπικότητες. Γι' αυτό κάτσε και τα ξαναδούλεψα ώστε να βγουν νουβέλες. Το Χαλεπά είχα προσπαθήσει να τον κάνω πολύ παλιά, πριν από 15 χρόνια, και μυθιστόρημα, αλλά βγήκε ένα άλλο, ένα τυπικό, ας πούμε, μυθιστόρημα, το οποίο, ας πούμε, με σταμάτησε, και ευτυχώς, γιατί μπόρεσε να βγει αυτή η νουβέλα. Εδώ καταπιάνεστε πάλι με δύο γυναικεία πρόσωπα.
Η γυναίκα, αν δούμε και τα υπόλοιπα σας βιβλία, κυρία Γαλανάκη, η γυναίκα έχει μια ιδιαίτερη θέση σε αυτά. Να σκεφτούμε την Ελένη Αλταμούρα, παραδείγματος χάρη, που είναι επίσης ηρωίδα. Θα υπογράφω Λουί, επίσης μια γυναίκα μέσα. Έχετε κάποια βαθύτερη ανάγκη για το να προβληθεί με διάφορες εκφράσεις, βέβαια, ανάλογα με τη θεματολογία του βιβλίου σας, η γυναικεία φιγούρα? Σαφώς, γυναίκα σε σχέση με τον άνδρα. Ναι, μα κοιτάξτε, υπάρχουν και βιβλία. Πάντα υπάρχει στη λογοτεχνία και στη ζωή, υπάρχει η γυναίκα και ο άνδρας. Δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι μόνο ο ένας ή ο άλλος. Στη δική μας εποχή, εδώ και κάποια χρόνια, όχι πάρα πολλά, έχει δοθεί ο λόγος στις γυναίκες. Έχει δοθεί μια μεγαλύτερη ισοτιμία, μιλάμε πάντα για τη δική μας κοινωνία, έτσι, και μπορούν να εκφραστούν με μεγαλύτερη ισοτιμία από ό,τι παλιότερα. Σκεφτείτε πόσες γυναίκες συγγραφείς υπάρχουν σήμερα και πόσες υπήρχαν πριν από 50 χρόνια στην Ελλάδα. Δεν συγκρίνουν τα μεγέθη. Ίσως ούτε και η ποιότητα. Γράφουν καλά οι Ελληνίδες σήμερα, αρκετές από αυτές. Και αυτό είναι το πιο καλό. Επομένως, ας πούμε, υπάρχουν όμως άλλα βιβλία, όπως ο Ισμαήλ Φερίκ Πασάς, ας πούμε, το πρώτο μου, όπου είναι κυρίως συγκεντρωμένο σε μια ανδρική φυσιογνωμία, μόνο που εκεί η μάνα του έχει πάλι ένα ρόλο. Ένα ρόλο. Ακριβώς. Mm-hmm. Δεν είναι το ερωτικό, είναι η σχέση μάνας και γιους. Και γιου. Τι σας διευκολύνει περισσότερο στο να γράψετε όταν αναφέρεστε σε πρόσωπα που είναι πιο σύγχρονα? Σας βοηθάει το ιστορικό πλαίσιο καλύτερα? Όχι, δεν με βοηθάει. Για μένα είναι όλα το ίδιο. Η λογοτεχνία για μένα είναι το ανθρώπινο δράμα, ας πούμε, να το πω έτσι, ας πούμε, αποφθεγματικά, σε ένα πολύ συγκεκριμένο σκηνικό τόπου, χρόνο, γλώσσας. Έτσι, αυτό. Πάντα με ενδιαφέρει να υπάρχει ένας πυρήνας, ας πούμε, συγκρουσιακός, δραματικός, και ο τόπος, ο χρόνος και η γλώσσα καθορίζονται από το είδος του δράματος που υπάρχει κάθε φορά. Και ναι, γιατί έχετε και γράψει και το προηγούμενο σας βιβλίο, η Άκρα Ταπείνωση, ναι, που είναι πολύ πιο σύγχρονο. Ναι, αλλά μπαίνουν άλλα πράγματα, μπαίνουν από το παράθυρο εκεί, έτσι. Ακριβώς, αλλά είναι λοιπόν ο συγγραφέας, είναι και ο άνθρωπος αναμφισβήτητα του καιρού του. Δηλαδή μπορεί να εστιάζει και σε πρόσωπα του παρελθόντος και βέβαια, να πλάθει την ιστορία του. Ζει όμως και σε ένα συγκεκριμένο παρόν. Υπάρχει ένας διάλογος, ας πούμε, αλλιώς. Δεν υπάρχει νόημα για την εποχή σου γράφεις. Το σκηνικό είναι στο παρελθόν. Αλλά μιλάς για σένα, ακόμα και βιωματικά, έτσι. Μιλάς για την κοινωνία σου, για ό,τι παρατηρείς και βλέπεις, και μιλάς, ας πούμε, για τον πολιτισμό σου, συγκρίνοντας, ας πούμε, σε ένα διάλογο με μια παρελθούσα στιγμή. Δεν σημαίνει από το παρόν ξεκινάς και σε αυτό επιστρέφεις, ας πούμε. Γιατί η καθημερινότητά σας αναμφίβολα επηρεάζεται από... Δεν το συζητάω. Το άλλος χρόνος είναι ένα μοντέλο. Όπως οι ζωγράφοι χρησιμοποιούν ένα μοντέλο, ας πούμε, για να δείξουν κάποια πράγματα, ο άλλος χρόνος για ένα συγγραφέα μπορεί να είναι ένα μοντέλο. Έτσι, για να γίνει πιο κατανοητό κατά κάποιο τρόπο. Ζωγραφίζεις, ας πούμε, ένα ζωγράφος, μια γυναίκα, ας πούμε, και βάζει πολλά πράγματα της εποχής του, δικά του κτλ. Στον τρόπο που την απεικονίζει. Η έμπνευση για ένα θέμα που θα γίνει και βιβλίο έρχεται βασανιστικά, υπάρχει μια δύσκολη εσωτερική διεργασία? Ναι, δεν είναι εύκολο όλα αυτά. Και να σας πω κάτι, θα προτιμούσα από τη λέξη έμπνευση η μεγάλη συγκίνηση από ένα θέμα. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί με τη λέξη συγκίνηση βάζω σε διάλογο αυτό που έρχεται απ' έξω και αυτό που έρχεται από μέσα. Έτσι, αν δεν με συγκινήσει με ένα κάτι βαθιά μέσα μου, που σημαίνει αν δεν συγκινήσει τη ρέα, τη σημερινή ρέα, δεν θα κάτσω να απασχοληθώ. Δεν με ενδιαφέρει αν αυτό είναι, ας πούμε, 19ος αιώνας, 20ος. Θέλω όμως να με συγκινήσει κάτι, δηλαδή να με αφορά. Και όταν λέω να με αφορά, επειδή δεν ζω, ας πούμε, σε ένα γυάλινο κόδωνα, εννοώ να αφορά και όλη μας την εποχή. Και ανθρώπους σαν και εμάς, εσάς, εμένα, κάποιους άλλους. Και ζείτε στην Αθήνα. Τώρα πια έχω γυρίσει Αθήνα, ναι. Είχατε επιλέξει για
πολλά. Όταν επέλεξα, πήγα με τον άντρα μου που ήταν εκεί. Ακριβώς. Ωραία πέρασε όμως. Ήσασταν σε μια πόλη, την Πάτρα, που είχε άλλους ρυθμούς από τους ρυθμούς της πρωτεύουσας, όπως και να είναι. Ναι, ναι. Αυτό έχει αλλάξει κάτι. Έχετε όμως και τις ρίζες σας στο νησί, στην Κρήτη, στο Ηράκλειο. Αυτοί οι τόποι, ο καθένας, σας δίνουν κάτι διαφορετικό? Η Κρήτη υπάρχει πάντα στα βιβλία, ακόμα και με μια πρόταση, μια-δύο προτάσεις. Υπάρχουν βιβλία που είναι όλο το μυθιστόρημα αφορά την Κρήτη ή η νοβέλα. Υπάρχουν άλλα που μπαίνει έμεσα η Κρήτη και άλλα που είναι, θα παίξει πάντα μια πινελιά, ας πούμε. αλλά ποια ήταν η ερώτηση? Ναι, ότι αν αυτές οι, που είναι εντελώς διαφορετικές, ναι, πόλεις μεταξύ τους. Υπάρχει πάντα, επειδή έζησα σε δύο μεγάλες περιφερειακές πόλεις, στο Ηράκλειο και στην Πάτρα, έτσι. Υπάρχει πάντα ο διάλογος της περιφέρειας με το κέντρο που με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Η Αθήνα είναι αυτή που εκπέμπει την κάθε είδους εξουσία, καταρχάς, πολιτική, πνεύματος, ας πούμε, πολιτισμού, τα πάντα. Δηλαδή, στο χωριό ο άνθρωπος θα μιμηθεί σήμερα πια με την τηλεόραση αυτό που βλέπει να γίνεται στην Αθήνα. Ξέρω εγώ, η πολυκατοικία θα γίνει, διότι κτλ. Επομένως, υπάρχει ένας συνεχής διάλογος του κέντρου εκπομπής πολιτισμού ή δεν ξέρω τι και της περιφέρειας. Αυτό με ενδιαφέρει. Και με αυτό δούλεψα και στην Πάτρα, βέβαια στο 19ο αιώνα, και στο Ηράκλειο με διάφορα μυθιστορήματα. Το Ηράκλειο βέβαια είναι μια μεγαλούπολη, μια μικρογραφία μιας μεγαλούπολης. Το ίδιο και η Πάτρα, έτσι, ναι. Δεν είναι διαφορετικά. Ακριβώς. Εδώ όμως ίσως το φως της, το ότι έχετε τις ρίζες σας, παίζει ένα λίγο πιο ακούστε, μεγάλο ρόλο. Εγώ το Ηράκλειο το λέω ότι είναι η πατρίδα της καρδιάς, έτσι. Οι άλλες είναι οι πατρίδες, δεν είναι, δηλαδή του αίματος η πατρίδα, έτσι, αυτό το πράγμα. Γιατί βεβαίως εδώ είναι οι συγγενείς, οι ρίζες, ας πούμε, όλα αυτά που είναι πολύ βασικά στο να σχηματιστεί μια ανθρώπινη, ας πούμε, συνείδηση, μια ανθρώπινη ψυχή. Δεν σταματώ όμως εκεί. Θεωρώ και ότι είναι λάθος να σταματάμε, ας πούμε, στα παιδικά. Η ενηλικίωση είναι επίσης μια πάρα πολύ σημαντική υπόθεση και η οποία δεν συμβαίνει πάντα στον πατρικό τόπο. Έτσι. Ναι. Σε μένα συνέβη αυτό να είναι κυρίως στην Αθήνα. Πρέπει να απογαλακτιζόμαστε κιόλας, ναι. Έτσι, και να, για να μπορούμε μετά από, και από μια ασφαλή απόσταση να, ναι, έχουμε μια καλύτερη εικόνα. Ακριβώς, ναι. Ωστόσο, για το Ηράκλειο, επειδή έρχεστε συχνά ή όποτε το επιτρέπει το πρόγραμμά σας. Δυστυχώς όχι πάρα πολύ συχνά, αφού πέθανε η μάνα μου και μία θεία μου και όλα αυτά και έρχομαι όλο και λιγότερο, αλλά τέλος πάντων το σπίτι είναι χάλια, όλα αυτά. Έχετε μια εικόνα για αυτή την πόλη, πώς θα τη θέλατε? Δηλαδή εσείς από την ασφαλή αυτή απόσταση που έχετε, εμείς ζούμε εδώ και μπορούμε να λέμε πολλά και διάφορα γιατί είναι η καθημερινότητά μας εδώ. Θα θέλατε κάτι για αυτήν την πόλη που ενδεχομένως δεν το συναντάτε ή που ούτως ή άλλως θα θέλατε να υπάρχει? Δεν την ξέρω τόσο βαθιά που να πω τι συναντώ και τι δεν συναντώ. Δεν την ξέρω στη σημερινή της όψη. Να πω κάτι περίεργο, ότι ας πούμε για μας τους παλιότερους που έχουμε μια άλλη εικόνα της πόλης, π.χ. Βικελαία, ξέρω εγώ, κάποιοι δρόμοι, όσο και να αλλάξουν αυτά τα σημεία, εμείς βαστάμε μέσα μας την παλιά εικόνα, εκεί αναφερόμαστε. Mm-hmm. Έτσι. Δεν αναφερόμαστε σε αυτό που έγινε έπειτα και το οποίο είναι ξένο για μας. Το δεχόμαστε, το θαυμάζουμε, έπρεπε να γίνει για την πόλη, για τους ανθρώπους, γιατί ο κόσμος θα πάει μπροστά, πρέπει να γίνονται πράγματα. Δεν είναι ότι πρέπει να μείνουμε, ας πούμε, στα παλιά. Καθόλου, καθόλου. Του αλλά είναι περίεργο το πώς, ας πούμε, οι άνθρωποι βαστάνε μέσα τους τις εικόνες που είναι βιωματικές. Αυτό. Που έτσι σας βγαίνουν. Αν μου πείτε, ας πούμε, για τον Κοραή, το σχολείο, ναι, που έβγαλα, το Λύκειο Κοραής. Ναι. Ποτέ δεν περνάω πια εδώ και πάρα πολλά από αυτή την πληγή.
αλλά το βαστάω μέσα μου όταν ήμουν και εγώ μέσα. Ναι, έτσι, ναι. Και ήταν σε λειτουργία και ήταν όλοι οι καθηγητές, τα παιδιά, οι δάσκαλοι, τα φλερτ, όλα αυτά εκεί. Ναι. Κρατάτε αυτή την ωραία, τη ρομαντική εικόνα με τις απόστασεις. Δεν είναι ρομαντική. Το ρομαντικό είναι κάτι που είναι πάρα πολύ, ας πούμε, δύσκολο να το προσδιορίσουμε. Θα έλεγα καλύτερα να πούμε αυτή που ήταν μια βιωματική εικόνα. Εικόνα. Αυτή δεν πρόκειται να πεθάνει, ξέρετε. Mm-hmm. Γιατί πια και η εικόνα που περιγράφεται, να, όταν λέτε για το συγκεκριμένο, ας πούμε, σχολείο, πια και όταν φεύγουν και φεύγει και η υλική υπόσταση από κάτι και δεν υπάρχει, ναι, ναι, πια, είναι αυτό που μας μένει. Αυτό συμβαίνει και με τους ανθρώπους. Οι απώλειες που έχουμε στους ανθρώπους δεν σταματάνε να... δεν διαλύουν τη σχέση μας που έχουμε με τους ανθρώπους, την εσωτερική σχέση. Ναι, ναι. Γιατί ναι, κρατάμε πάντα τις εικόνες και όλα αυτά που πώς έχουν μιλήσει, ναι, ναι, μέσα την επαφή μας με αυτό, ναι. Mm-hmm. Το ότι επιλέξατε να σπουδάσετε ιστορία και αρχαιολογία και να μην ακολουθήσετε ενδεχομένως, όπως ήταν η παράδοση και είναι ακόμα σε κάποιο βαθμό, το επάγγελμα το πατρικό, παραδείγματος και χάρη. Μητρικό, και μητρικό. Το ιατρικό. Το ιατρικό, ναι. Πατέρας και μάνα ήταν γιατροί. Σας βοηθάει ή σας έχει βοηθήσει όλη σας αυτή την πορεία. Τώρα συζητάγαμε πριν από λίγο για ένα έργο τέχνης, παραδείγματος χάρη, για την ιστορία μας, για τη μυθολογία μας. Αυτές οι γνώσεις και οι ενασχόλησή σας σας βοήθησαν ή το σύνολο των γνώσεων που έχετε αποκομίσει πια και τις σπουδές που έχετε όλα αυτά τα χρόνια είναι ένα σύνολο που σας βοηθούν στο έργο σας? Ναι, δεν είναι το ότι δεν πήγα να γίνω γιατρός. Από μικρή έγραφα πάρα πολύ καλά και με σπρώχναν οι καθηγητές μου προς μια κατεύθυνση και γι' αυτό πήγα και στη φιλολογία. Παράλληλα βέβαια θαύμαζα και την αρχαιολογία και όλα αυτά και η ιστορία πάρα πολύ με ενδιέφερε. Αλλά πια από ένα σημείο, δηλαδή στη δικιά μου πια ηλικία, δεν μιλάμε, ας πούμε, είναι αγώνας ζωής ολόκληρος. Mm-hmm. Εντάξει, μπορεί να άλλοι να έχουν αγωνιστεί περισσότερο, δεν ξέρω τι και τα λοιπά, αλλά όταν, ας πούμε, ξέρω ότι δεν περνάει μέρα σχεδόν στη ζωή μου που να μην διαβάσω, τι να πρώτο πω πια. Δηλαδή είναι μια καλλιέργεια συνεχής, ασταμάτητη, για να μπορέσεις, ας πούμε, να πεις δύο πράγματα και αν τα πεις κιόλας, αν το καταφέρεις να τα πεις. Το αποτέλεσμα δεν είναι ποτέ δεδομένο, ξέρετε, σε κάτι. Εσείς όμως έχετε φτάσει σε ένα σημείο πολύ υψηλό, έχετε αναγνωριστεί, έχετε βραβευτεί, έχετε μεταφραστεί και όχι και μία και δύο γλώσσες, σε πάρα πολλές. Έχετε αντίληψη και αυτής της επιτυχίας? Εσείς όχι. Γράφετε ένα έργο. Κοιτάξτε, ξέρω ότι δεν είμαι πρωτάρισα, αλλά κάθε φορά που θα σκύψει κανείς σε μια καινούργια σύνθεση, και εμένα δεν με ενδιαφέρει να επαναλαμβάνομαι, προσπαθώ έστω με παραλλαγές να μην επαναλαμβάνομαι, το αποτέλεσμα δεν είναι ποτέ σίγουρο. Σαφώς πια είμαι πιο έμπειρη, δεν το συζητάω, αλλά ξέρετε, και κάθε φορά που θα τελειώσω ένα έργο βρίσκομαι σε ένα τρομακτικό, σε ένα εφιαλτικό κενό. Έχετε αδειάσει δηλαδή? Ναι, είναι αυτό το πράγμα το οποίο, ας πούμε, μέχρι να ξανασυγκινηθώ από κάτι και να κάτσω να αρχίσω να δουλεύω, να σκέφτομαι από πού να αρχίσω, από πού αυτό, τι γλώσσα θα βάλω, τι αυτό, αυτό περνάει καιρός και είναι λιγάκι ζόρικο. Εντάξει, δεν είπε κανείς ότι είναι εύκολα αυτά τα πράγματα. Δεν είναι και... Ούτε είναι και οικονομικά. Δηλαδή, τι να σας πω, δεν υπήρχε, ας πούμε, ο σύζυγός μου, ο Ηλίος ο Κούβελας, που με βοήθησε πάρα πολύ και με στήριξε, δεν θα ήταν δυνατόν να έχω αφοσιωθεί κατά αυτόν τον τρόπο στο γράψιμο. Και αυτό είναι ένα θέμα τώρα που θίγεται. Δεν νομίζω να υπάρχει συγγραφέας σήμερα που να ζει στην Ελλάδα από ότι υπάρχουν καλά, συγγραφές. Καλά, στην περίοδο της κρίσης θεωρώ ότι είναι ό,τι χειρότερο, έτσι δεν το συζητάω. Πριν ήταν μια... το προσπαθήσαμε τουλάχιστον, ξέρετε, και οι γυναίκες και οι άνδρες. Δύσκολα ζει κανείς. Σήμερα ειδικά με την κρίση είναι τρομερό. Υπάρχει όμως και αυτό που το έχουμε ξαναεντοπίσει, δηλαδή μια πληθώρα εκδόσεων, τίτλων. Οι νόμοι της αγοράς είναι αυτοί. Ναι, και είναι και οι νόμοι πώς δουλεύουν οι εκδοτικοί οίκοι, αλλά αυτό είναι ένα άλλο κεφάλαιο βέβαια. Ας πούμε από την πλευρά μας των ανθρώπων, υπάρχει τόσο έντονη ανάγκη των ανθρώπων να γράφουν και να γράφουν δημόσια?
Το επιτρέπει η εποχή μας. Προσέξτε το αυτό. Σε άλλες εποχές θα ήταν πολύ πιο δύσκολο. Και το ξαναλέω, επειδή διδάσκω στα σεμινάρια του Ιαννού το μυθιστόρημα δημιουργικής γραφής, και είναι τρίτη τέταρτη χρονιά τώρα που το κάνω αυτό, εντυπωσιάζομαι με το πόσος κόσμος έρχεται να μάθει να γράφει και έχουν να πούνε ιστορίες. Και σκέφτονται μεγάλοι άνθρωποι, πιο πολλοί έχω και νέους, αλλά οι περισσότεροι είναι μεγάλοι, να κάτσουν κάποια στιγμή στη ζωή τους να γράψουν κάτι. Και να το κάνουν με καλό τρόπο, έτσι. Είναι αναγνώστες, διαβάζουν, το οποίο είναι σημαντικό. Αυτό επίσης με έχει εντυπωσιάσει, το πόσο ο κόσμος διαβάζει. Έτσι. Βλέπετε να διαβάζει. Συνεχίζει, ναι. Εμείς μένουμε στο αρνητικό. Πολλές φορές, δηλαδή μας αρπάζει, μας παχυδεύει το αρνητικό σε κάτι. Δεν βλέπουμε το θετικό. Σαφώς είναι περισσότεροι αυτοί που το διαβάζουν. Πάντα έτσι ήτανε. Και τώρα οι τεχνολογίες, ας πούμε, μας σωθούν προς αυτή την κατεύθυνση. Αλλά υπάρχουν και πάρα πολλοί άλλοι που διαβάζουν και θα συνεχίσουν. Γιατί αυτό μας αφορά. Ναι. Δηλαδή, όπως ακούμε μουσική, όπως άλλοι ζωγραφίζουν, όπως βλέπουμε ένα καλό έργο κινηματογραφικό, το ίδιο διαβάζουμε και βιβλία. Γιατί ο άνθρωπος δεν μπορεί να ζήσει χωρίς μια κάποια ποιότητα. Νομίζω. Ναι. Πόσο να... Και άνθρωποι που δεν επιλέγουν να βομβαρδίζονται από εικόνες, ναι, μηνύματα. Είμαστε βέβαια σε μια εποχή, καλά, ναι, εποχή πολλαπλών μηνυμάτων. Αλλά δεν θα σταματήσει τίποτα, πιστεύω, από τα παλιά. Αυτό είναι παρήγορο, έτσι δεν είναι? Σαφώς είναι, ναι, παρήγορο. Ναι, ναι, και να σας πω, ναι, ότι βλέπουμε κρίση ξεκρίση, αλλά συνέχεια να γράφονται και πολύ καλά έργα, έτσι. Πάρα πολύ καλά έργα. Ας μην υπάρχει, δηλαδή, τη σημασία έχει να γράφετε κάτι, να δημιουργείται κάτι που να είναι καλό. Από εκεί και από τη αγορά δεν μας ενδιαφέρει τόσο. Ναι. Άλλωστε, εντάξει, γίνεται και ένα ξεσκαρτάρισμα. Ο χρόνος, με το χρόνο. Με το χρόνο. Με, ναι, το χρόνο. Επειδή είπαμε για το σήμερα, ναι, ότι ζούμε και στο σήμερα, σαφώς, κυρία Γαλανάκη. Μα και... στο σήμερα ζούμε. Έτσι. Δεν το ζούμε Είναι ωραίο ότι οι μύθοι και οι ιστορίες μας πάνε στο παρελθόν, να ταξιδεύουμε, να ξεφεύγουμε. Αυτό είναι πολύ ωραίο. Είμαστε όμως και στο 2018, σε μια, το λέω γιατί είστε ένα πολιτικοποιημένο άτομο, έχετε αριστερές ιδέες και έχετε περάσει και διάφορα εξαιτίας αυτών των ιδεών, και μιας και έχουμε και μια αριστερή κυβέρνηση σήμερα, ήθελα και από την πλευρά σας, ως άνθρωπος καταρχήν, πώς βιώνετε αυτήν την εποχή, και μετά και ως συγγραφέας, επειδή οι κεραίες σας είναι πιο ευαίσθητες στο να λαμβάνετε μηνύματα. Είναι δύσκολη ερώτηση και δεν θα απαντήσω. Ευχαριστώ. Σας δυσκόλεψε πιο, γιατί συνήθως ξέρω ότι είστε, δεν αφήνετε τίποτα. Δεν αφήνω τίποτα. Εγώ είμαι μεγάλη γυναίκα, θα πεθάνω αριστερή σε κάποια χρόνια, λίγα. Δηλαδή πίσω μου είναι τα πολλά χρόνια. Και αξίζει να σεβόμαστε και να υποστηρίζουμε τις ιδέες που καθόρισαν τη ζωή μας. Και για τις οποίες έχουμε κινδυνεύσει. Αυτό. Αξίζει, αξίζει. Δεν νομίζω ότι δεν σημαίνει ότι είμαι τυφλή, δεν σημαίνει ότι δεν βλέπω κάποια πράγματα, αλλά είμαι εκεί και θα είμαι και ελπίζω να είναι πολλοί κόσμος εκεί. Αυτό είναι σεβαστό και εννοείται ότι τα προσωπικά πιστεύω και τα πολιτικά πιστεύω του κάθε... Όχι, και γενικότερα. Έτσι, και γενικότερα. Τώρα, θα μου εκμεύσετε απαντήσεις, όχι, και είπα, όχι, ότι δεν θέλω. Πιστεύω, όχι, δεν το σέβομαι, όχι, πιστεύω αυτό, ότι πάει καλά. Παρά την πολύ μεγάλη αντιπολίτευση και βία και πολύ, ας πούμε, έτσι εύκολη που υπάρχει, αλλά ο κανόνες πια είναι έτσι στην Ελλάδα και αυτό είναι το χειρότερο. Απ' την άλλη μεριά πιστεύω ότι, για το αφού πια είπαμε ότι θα το πούμε περισσότερο, ότι πάει καλά σε πολλά πράγματα, σε άλλα δεν πάει. Αλλά δεν είδα εγώ ποτέ καμία κυβέρνηση να τα πάει καλά παντού, με συγχωρείτε. Και ότι, ας πούμε, είναι πρώτη φορά μια αριστερά, είναι πολύ λίγος ο χρόνος ακόμη, θα δούμε. Θα δούμε. Εγώ υποστηρίζω αυτή την κυβέρνηση, μια και τι είπαμε να τα πούμε, και νομίζω ότι και πολλής άλλος κόσμος είναι κοντά σε μένα και τα κατάφερε στο τέλος. Μπορεί να έχει κάνει λάθη, αλλά σε αυτό δεν υπάρχει και κανείς να μην έχει κάνει λάθη.
Είναι και ένα στοίχημα βέβαια σε αυτές τις αναμφισβήτητα δύσκολες εποχές και, και στοίχημα προσωπικό του καθένα μας, έτσι πώς θα μπορέσουμε να πάμε παρακάτω, γιατί και αυτό είναι το ένα ναι, ζήτημα. Για μένα το στοίχημα είναι η λογοτεχνία. Όπως κάθε άνθρωπος που κάνει μια δουλειά, για μένα η δουλειά με λογοτεχνία, όπως κάθε, και αυτός ο άνθρωπος που κάνει τη δουλειά του έχει φυσικά και μια άποψη πολιτική κτλ. Επειδή είμαι ένα κάπως δημόσιο πρόσωπο, ας πούμε, με ρωτάτε και μιλώ και τέτοια πράγματα, σημασία έχει για μένα ότι και μέσα από τη λογοτεχνία μου θέτω ζητήματα. Για μένα είναι θέμα ανθρωπισμού που πρέπει να υπάρχει, ας πούμε, σε όλη την κλίμακα της πολιτικής, έτσι. Και βασικό, ας πούμε, για την αριστερά. Δεν σημαίνει από την άλλη μεριά ότι είμαι ένας άνθρωπος τυφλός που δεν βλέπω, ας πούμε, τις γκάφες, τα παραπατήματα, τα οριστήματα, αλλά δίνω περιθώρια. Έχουμε μια ανεκτικότητα. Έχουμε μια ανεκτικότητα, γιατί δεν έχουμε και κάτι άλλο να προτείνουμε, γι' αυτό κατά τη γνώμη μου. Επειδή είπατε ότι για την αναγνωρισιμότητα, είναι φορές που σας έχει ενοχλήσει? Όχι, ή το θεωρείτε και μια επιβράβευση, μια ωραία, χαίρεστε γι' αυτό? Όταν με συστάνε μέσα στο μετρό που με πλησιάζει μια γυναίκα και μου λέει, ξέρω εγώ, είστε εσείς, ξέρω εγώ και τα λοιπά και ευχαριστεί. Αυτό νομίζω πως είναι σπουδαίο. Να σου πω, εγώ δεν θεωρώ ούτε τα βραβεία, αυτά τα οποία είναι και περίεργα, ούτε τις μεταφράσεις. Σημασία έχει να αφήσεις το στίγμα σου στην παράδοση της χώρας σου. Στη γραπτή παράδοση της χώρας. Αυτό είναι το μόνο. Αυτό θέλει την προσπάθεια. Και σημασία έχει αυτό το στίγμα που θα αφήσεις να το αγαπάει ο κόσμος. Δηλαδή τα βιβλία σου να αγαπιούνται από τον κόσμο. Τίποτε άλλο. Να αγαπιούνται χωρίς να κάνουν φυσικά έτσι εκτόσεις και να πηγαίνουμε για μπεστσέλα. Όχι. Απλώς να κάνεις ό,τι μπορείς καλύτερο. Καθένας όπως μπορεί το κάνει. Και αυτά τα πράγματα να τα αγαπάει ο κόσμος. Γιατί αφορά και τον κόσμο. Ναι, άλλωστε και σε αυτό να απευθύνεστε. Ναι, ναι. Όταν και να πω, μια και ήταν την προηγούμενη, ας πούμε, ερώτηση, ότι εγώ δεν έκανα ποτέ στρατευμένη τέχνη που λέμε. Mm-hmm. Για μένα η τέχνη πρέπει να εισχωρήσει βαθιά στην ανθρώπινη ψυχή και εκεί θα σταθεί και από εκεί όλα τα υπόλοιπα είναι σαφή και φανερά. Έτσι. Δεν έκανα ποτέ, ούτε πότε φυσικά να κάνω από εδώ και πέρα, ούτε καν γυναικεία στρατευμένη τέχνη. Και βέβαια εννοείται ότι όποιος εκτίθεται, όπως εκτίθεστε με την καλή έννοια εσείς μέσω της δουλειάς σας, υπάρχουν και οι αποδέκτες, οι μη αποδέκτες, όπως συμβαίνει σε όλους τους χώρους της δουλειάς. Όμως η καθημερινότητά σας επηρεάζεται καθόλου πέρα από τις περιόδους που όχι, δεν είναι να γράψετε? Καθόλου, και είμαι από τους ανθρώπους που πιστεύω ότι ακόμα και ο πιο διανοούμενος να είσαι ο πιο καλός συγγραφέας, οφείλεις να κάνεις και χειρονακτικές δουλειές. Αλλιώς αποκτάς μια έπαρση που είναι δικαιολόγητη και ένα διχαστικό, ας πούμε, βλέμμα στη ζωή, ότι αυτή είναι, ας πούμε, για την κουζίνα και εγώ είμαι, ξέρω εγώ, για το πνεύμα. Αυτά είναι απαράδεκτα πράγματα και από τους άντρες και από τις γυναίκες. Και γι' αυτό, ας πούμε, ποια πράγματα κάνω, πολλά. Σας βοηθάει όμως αυτό, είναι και ένας τρόπος ίσως για να ξεφεύγετε πέρα από τη, δηλαδή πολύ σημαντικό, πολύ σημαντικό. Δεν μπορεί να κάνει συνέχεια, ας πούμε, βαθιά σκέψη. Αυτό είναι μια τρέλα, στην ουσία. Έτσι, πρέπει να είμαστε αυτό που λέμε προσγειωμένοι, δηλαδή να κάνουμε πράγματα της καθημερινής ζωής, πολλά. Όχι όλα, αλλά αρκετά τέλος πάντων, για να βαστάμε και μια ισορροπία και να ταπεινωνόμαστε, αν θέλετε, με συσσαγωγικά. Να βλέπουμε και την αξία του περιφρονημένου, του ταπεινού. Ναι, γιατί μόνο έτσι μπορούμε να καταλάβουμε τον πόνο του άλλου. Ακριβώς. και να γράψουμε ενδεχομένως, να εκφράσουμε και πάνω σε αυτό πράγματα. Αφήσαμε για το τέλος, κυρία Γαλανάκη, πέρασε γρήγορα ο χρόνος. Θα μπορούσαμε να πούμε πάρα πολλά πράγματα ακόμα μαζί σας και ευχαριστούμε πολύ για το χρόνο σας και για την παρουσία σας εδώ. Και εγώ το ίδιο. Για τους φίλους και τις φίλες που μας ακούν, ότι η παρουσίασή σας θα γίνει αύριο στις 8 το βράδυ στην πόλη μας και στην πόλη στο μας. Πολύκεντρο. Στο Πολύκεντρο. Θα μιλήσουν οι φιλόλογοι Ελένη Γιαμαλάκη και Μάνος Στεφανάκης. Θα μιλήσω κι εγώ και θα κουβεντιάσουν όλοι μαζί τους με τον κόσμο. Πιστεύω να είναι κάτι ζεστό και έτσι δημιουργικό πολύ. Δεν ανέφερα εσάς γιατί θεωρείτε δεδομένο, κυρία Καλαδάκη, ότι θα μονοπολίσετε το... Όχι, δεν θα μονοπολίσω, αλλήμωνο. Ούτως ή άλλως. Εγώ πιστεύω προσωπικά ότι οι βραδιές των παρουσιάσεων ανήκουν στους ίδιους τους δημιουργούς.
Ο κόσμος πάει πιο πολύ για να, βρει το, να δει τον δημιουργό, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι οι προσεγγίσεις στο έργο του δεν είναι πολύτιμες και για τον δημιουργό και για τον κόσμο. Ασφαλώς, γιατί βλέπετε κι εσείς πώς το έργο σας το εκλαμβάνει το κοινό στο οποίο απευθύνεστε. Ακριβώς. Απευθύνεστε. Εμείς θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Α, εγώ πάρα πολύ. Ήταν πολύ ωραία η κουβέντα μας. Για τη συζήτηση. Είστε πάντα, εγώ χαίρομαι γιατί μετά από πολλά χρόνια ξανασυναντιόμαστε. Ήταν από άλλο μετερίζει τότε. Και έχετε όλη αυτή την προθυμία και την αμεσότητα και την ζεστασιά μιας παρουσίας που θέλει να μιλήσει και δεν φοβάται να πει πράγματα. Ο συγγραφέας που φοβάται είναι κακός συγγραφέας καταρχάς. Προσπαθώ να μην φοβάμαι. Εμείς ευχόμαστε αυτό που θα θέλατε εσείς, να δώσετε εσείς την ευχή. Και εμείς θα την στηρίζουμε. Να πηγαίνουμε όλοι καλά. Ξέρω εγώ τι άλλο να πω. Και να είμαστε καλά. Και δηλαδή. Ωραίες εμπνεύσεις, έτσι. Εντάξει, αυτό θα έρθει. Αν δεν έρθει, δεν θα άλλες ο κόσμος. Για νέες έτσι περιπέτειες. Θα δούμε, μπορεί να έρθει, μπορεί να μην έρθει. Αυτά τώρα δεν είστε είναι. Σε κάποια... Όχι, καθόλου. Είμαι σε αυτό το εφιαλτικό κενό. Μπορεί και να μην ξαναγράψω, δεν ξέρω. Δηλαδή αυτά τα πράγματα δεν τα έχει κανείς, ξέρετε, ναι, συμβόλαιο. Εννοείται. Είναι κάποιοι που γράφουν βέβαια πάρα πολύ συχνά. Ο καθένας έχει τον χρόνο του. Ο καθένας έχει τον τρόπο του. Δύο γυναίκες, δύο θεές λοιπόν. Η Αθηνά Βοσκοπούλα και η Αριάδνη. Και Ρέα Γαλανάκη. Τρεις γυναίκες θα λέγαμε. Αν βάλουμε και εσάς τέσσερις. Εμείς τέσσερις μαζί. Και... εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε φίλες και φίλοι, αφού σας ευχαριστήσουμε και πάλι κυρία Γαλανάκη πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ.